autonomous.gr, Κώστας Βλαχάκης εδώ από το σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι. Είμαστε μέσα στο cockpit του Trezor και εδώ ο κύριος από την Nissan μας κάνει ένα γρήγορο demonstration. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, ό,τι βλέπω από πάνω και ό,τι βλέπετε εσείς μπορούμε να τσεκάρουμε. Βλέπετε το τιμόνι πώς ανοίγει. Καταπληκτικό, εντάξει, είναι το πώς βλέπει πραγματικά η Renault το μέλλον της αυτοκίνησης. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα έρθει αυτό, αλλά AD, Autonomous Drive, για να δούμε τι άλλο θα κάνει. Κλείνει το τιμόνι εντελώς για να το βουτήξετε εσείς και κάποιες άλλες ρυθμίσεις μέσα. Ένα demo ειδικά για εμάς, με ελληνικό commentary. Βλέπουμε ότι μπορούμε να επιλέξουμε ακόμα και ταινία να δούμε στις το navigation. Ταινίες μπορούμε να δούμε μέσα στο Trezor. Έχει ξεκινήσει η ταινία κανονικά. Από τη στιγμή που είναι αυτόνομη η οδήγηση, μπορούμε να βλέπουμε ταινίες κανονικά στην οθόνη μας και το αυτοκίνητο να οδηγεί. Και από εδώ μια καλύτερη γωνία πραγματικά. Τον ευχαριστώ πολύ που με αφήνει. Είναι δεκάδες κόσμος τριγύρω ο οποίος έχει σταματήσει τώρα. Δεν μπορούν να το δουν όλοι από κοντά. Έδειξα το δημοσιογραφικό πάσο για να το κάνουμε αυτό το βιντεάκι. Και βλέπετε εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε ακόμα και βίντεο κλίση. Εδώ το navigation και κανονικά βίντεο κλίσεις, παιδιά, μέσα από την οθόνη. Εδώ πειράζει κάτι άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι. Έκατσε λίγο πιο πίσω, δεν ξέρω τι είναι αυτά που κάνει τώρα. Ρίξτε μια ματιά, πάμε σε μουσική. Τέλεια. Τρέχουμε τώρα. Πραγματικά καταπληκτικό. Εντελώς φουτουριστικό. Το έστειλε τη μουσική. Ξαναεπιλέγει να πάει navigation. Okay. Ξανά navigation εκεί, εξαιρετικά γραφικά, εντάξει, η οθόνη δεν υπάρχει. Πραγματικά, τι να πω, όχι χθες, όχι σήμερα, όχι αύριο, σήμερα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Renault Trezor, λοιπόν, εδώ από το σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι. Paris Motor Show 2016 και ρίξτε μία ματιά εξωτερικά. Γιατί πράγμα μιλάμε. Κώστας Βλαχάκης, autonomous.gr, από το περίπτερο της Renault. Bye bye. Να το δούμε και πώς θα κλείσει κιόλας. Bye bye, Trezor.